Και από την πρόγνωση του κυρίου Λέκα του μετεωρολόγου, πάμε να δούμε, πάμε να σχολιάσουμε, να αναλύσουμε, να παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει την υπογραφή του κυρίου Βόντα, του κυρίου Γιάννη Βόντα και όχι μόνο, του ερευνητή μοριακής εντομολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Βόντα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Είναι χαρά και τιμή μας. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την πρόσκληση. Να αναφερθούμε στον βασικό σας στόχο, εσάς και της ερευνητικής σας ομάδας, που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη εντομοκτώνων που δεν βλάπτουν τους πολύτιμους πληθυσμούς των μελισσών. Ναι. Αν θέλετε να καταλήξουμε, να σας πω λίγο για αυτή την ανακάλυψη, ας πούμε, βέβαια, την τελευταία του ΙΤΕ και να καταλήξουμε σε αυτό ακριβώς το... Ακριβώς. Εγώ το είπα όσο πιο απλά μπορούσα για να γίνω κατανοητός και στους τηλεθεατές. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ακριβώς. Ασχοληθήκαμε με το Βαρόα σε αυτή την τελευταία ερευνητική προσπάθεια, την τελευταία τριετία, που είναι ένας πολύ σοβαρός εχθρός της μέλισσας και της μελισσοκομείας. Το βαρό, εκτός το ότι παρασιτεί τη μέλισσα σαν ένα μικρό τσιμπούρι, μεταφέρει και ιώσεις και είναι καταστρεπτικό. Πολλές φορές δηλαδή που είναι πολύ προσβεβλημένα τα μελίσσια, οι μελισσοκόμοι μέχρι και τα παρατάνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Προκειμένου να το αντιμετωπίσουν, τώρα χρησιμοποιούν διάφορα φυσικής προέλευσης αποθητικά, διάφορες λύσεις, διάφορα ματζούνια θα έλεγα που υπάρχουν και έχουν αναπτύξει μελισσοκόμοι, αλλά στην πραγματικότητα ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η χρήση φαρμάκων, η χρήση εντομοκτώνων, παρασιτοκτώνων, τα οποία θα εξουδετερώσουν αυτά τα τσιμπουράκια χωρίς να επηρεάσουν τις μέλισσες. Επηρεάζοντας τόσο οι μέλισσες, κύριε καθηγητά? Προκειμένου να μην επηρεάζονται λοιπόν, αυτά είναι κάποια ειδικά εντομοκτώνα, τα λεγόμενα προεντομοκτώνα, τα οποία σχεδιάζονται με βάση κάποια ένζημα που έχουν τα παράσιτα στο εσωτερικό τους, έτσι ώστε αυτά τα προεντομοκτώνα μόνο όταν μπουν εντός των παρασίτων στο σώμα τους να ενεργοποιηθούν χάρη σε αυτά τα ένζημα των παρασίτων και να δημιουργήσουν ένα τοξικό χημικό μόριο το οποίο θα τα σκοτώσει. Αυτή η ενεργοποίηση βεβαίως δεν συμβαίνει μέσα στο σώμα της μέλισσας, ακόμα και αν μπουν τα εντομοκτώνα αυτά, απουσιάζουν αυτά τα ένζημα και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα η μέλισσα. Τώρα αυτό που συνέβη, αυτή η ανακάλυψη που βρήκαμε, είναι ότι τα παράσιτα αυτά, τα βαρώα, μετά από κάποιες δεκαετίες χρήσης των προεντομοκτώνων, κατάφεραν να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι τα ένζημα που είχαν μέσα τους ήταν αυτά που στην πραγματικότητα τα σκότωναν. Ήταν αυτά που ενεργοποιούσαν τα προεντομοκτώνα και δημιουργούσαν την τοξικότητα. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν απογόνους, τα παιδιά τους, τα οποία δεν φέρουν πλέον αυτά τα ένσημα, μιμούμενα τις μέλισσες. Κατάλαβαν δηλαδή ότι αυτό είναι το πρόβλημα και έτσι δημιουργήθηκαν πληθυσμοί βαρώα, στους οποίους το φάρμακο δεν έχει απολύτως καμία αποτελεσματικότητα, καμία απολύτως τοξικότητα. Αδρανοποιούνται δηλαδή πλήρως τα προεντομοκτώνα αυτά ενάντια του βαρέα από αυτόν τον μηχανισμό. Και το μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ καλό περιοδικό, είναι ότι αυτός ο μηχανισμός δεν είχε προηγούμενα αναφερθεί σε κανένα παράσιτο ενάντια σε άλλα παρασιτοκτώνα ή φυτοφάρμακα γενικά, σαν δηλαδή να μην το είχαν σκεφτεί μέχρι σήμερα τα παράσιτα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, εξελιχτική διαδικασία. Ευτυχώς τώρα όσον αφορά το πρόβλημα, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι πολύ διαδεδομένος, δεν υπάρχει στην Κρήτη, άρα λοιπόν να καθησυχάσω τους μελισσοκόμους της Κρήτης. Ευτυχώς δηλαδή ότι οι φάρμακα χρησιμοποιούν ενάντια στο βαρώα για την προστασία της μελισσοκομείας είναι αποτελεσματικά στην Κρήτη, έχει βρεθεί σε περιορισμένες περιοχές του κόσμου και βεβαίως αυτό το πρόβλημα μας δείχνει ότι είναι επίγουσα η ανάγκη, όπως ξεκινήσατε τη συζήτηση, ακριβώς, για να αναπτύξουμε νέα βιοεντομοκτώνα, εντομοκτώνα δηλαδή τα οποία να είναι αποτελεσματικά. Η παραγωγή, οι μελισσοκόμοι, οι ελαιοκόμοι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και έχουν θέματα προστασίας της καλλιέργειάς τους ή της μέλισσας στη συγκεκριμένη συζήτηση, χρειάζονται τα φάρμακα. Αλλά αυτά τα φάρμακα πρέπει να είναι επιλεκτικά, να ανήκουν στην κατηγορία των βιοεντομοκτώνων, έτσι ώστε να μην προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον και να είναι εντελώς ασφαλή για τις μέλισσες. Και πόσο κοντά είμαστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα και αυτή η προσπάθεια, κύριε καθηγητά? Αυτή είναι μια μεγάλη προσπάθεια της ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το ΙΤΕ πρωτοστατεί σε αυτή την έρευνα.
Πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, πήραμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα είναι για τα επόμενα 4-5 χρόνια και κινούμαστε ακριβώς αυτή την κατεύθυνση της ανάπτυξης των φιλικών προς το περιβάλλον νέας γενιάς βιοεντομοκτώνων, τα οποία ελπίζουμε θα δώσουν λύσεις στους παραγωγούς προκειμένου για την προστασία των καλλιεργειών τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στις μέλισσες. Και έχει αναπτυχθεί και μια συνεργασία και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σωστά κύριε καθηγητά, και με ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού. Το πιο σημαντικό, είμαστε και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας συνδεδεμένοι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το ΙΤΕ ηγείται αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο συνδέει το ΙΤΕ και με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθείς αυτή την έρευνα για την ανακάλυψη των νέων βιοεντομοκτώνων, αν δεν είσαι συνδεδεμένος με τις 4-5 μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν παγκοσμίως και παράγουν αυτά τα εντομοκτώνα. Με τις 2 από αυτές λοιπόν είχαμε μια μεγάλη μακρόχρονη συνεργασία η οποία πλέον και με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδραιώνεται και μας βάζει σε πολύ καλή θέση γενικά σε αυτή την έρευνα. Αναμένεται, θέλει χρόνο. Αναμένεται να εκπαιδευτούν και νέοι ερευνητές προς αυτή την κατεύθυνση. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός? Ασφαλώς, αυτή είναι η ιδιαίτερη χαρά μας. Εγώ είμαι σχεδόν 20 χρόνια στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης ήμουνα στο παρελθόν. Και αυτό είναι η ιδιαίτερη χαρά μας ότι δίνουμε δυνατότητα στους εξαιρετικούς νέους ερευνητές που βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Τμήμα Βιολογίας. Εκπαιδεύονται στο ΙΤΕ, έχουν ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τις μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας βασικός συνεργάτης στο πρόγραμμα που σας περιέγραψα είναι το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στην Αμερική. Έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, τα παιδιά φεύγουν ευχαριστημένα, επιστρέφουν στην Κρήτη, αλλά ακόμα και πολλοί ξένοι ερευνητές έρχονται στην Κρήτη, γιατί το ΙΤΕ αυτή τη στιγμή έχει εξαιρετικές υποδομές και είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι και παραγωγικοί ερευνητές από το εξωτερικό να μας επισκέπτονται και μαζί όλοι να δημιουργούμε μια συνέργεια και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και πολλά τα ωφέλη βέβαια και στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Μίλησα στην αρχή για το βασικό στόχο, έχουμε και πολλές προεκτάσεις ωστόσο. Συμφωνείτε κύριε καθηγητά? Σαφέστατα, αυτό, όπως σας είπα, η ανάγκη για αυτά τα 2 εντομοκτώνα για λύση στη φυτοπροστασία αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Για το μεγαλύτερο, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Κρήτη είναι η δακοκτονία, η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Ένα τεράστιο πρόβλημα που μας απασχολεί. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά, χάρη στις τονισμένες προσπάθειες και της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και των εφαρμοστών της δακοκτονίας υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η αποτελεσματικότητα, όμως υπάρχουν δυσκολίες, γιατί κάποια από τα λίγα φάρμακα που είναι διαθέσιμα αποσύρονται εξαιτίας αλλαγών στην νομοθεσία. Και επομένως τα όπλα που έχουμε για να καταπολεμήσουμε το δάκο λιγοστεύουν. Πρέπει να γίνεται ακόμα καλύτερη προσπάθεια συντονισμένη και βεβαίως μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα να αναπτύξουμε λύσεις όπως τα βιοεντομοκτώνα που συζητάμε, ώστε να έχουν η παραγωγή περισσότερες επιλογές για τη φυτοπροστασία. Και βέβαια στο προσκήνιο έρχεται η ανάγκη του ΙΤΕ να υιοθετήσει και υιοθετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξωστρέφεια που χρειάζεται ένα ερευνητικό κέντρο και την υιοθέτηση βέβαια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κατ' επέκταση να πείσει Έλληνες ερευνητές να παραμείνουν στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ είναι πρωτοπόρο, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη, θεωρείται ένα από τα πολύ καλά ερευνητικά ινστιτούτα και Έλληνες πολύ καλοί επιστρέφουν στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και ξένοι ερευνητές έρχονται και μένουν, όχι γιατί είναι όμορφη η Κρήτη, που είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά επειδή και το Ινστιτούτο και το Ίδρυμα τους δίνει τις δυνατότητες να κάνουν εξαιρετικά υψηλού επίπεδου έρευνα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια. Είμαστε δίπλα σας να παρακολουθούμε βήμα-βήμα αυτή την εξέλιξη της προσπάθειάς σας και να τα ξαναπούμε όταν προκύψουν και ανάλογα συμπεράσματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.